κρατάω αυτή τη λέξη που είπες μεγάλη και δεν έχει να κάνει μόνο με το μέγεθος της παραγωγής. Έχει να κάνει και με την ιστορία και με τα πράγματα για τα οποία μιλάει. Θα ήθελες να μας μιλήσεις λίγο παραπάνω για αυτό που είπες, για την αιμονή του, για το πάθος του, για τα πράγματα που δεν ξέρει κάποιος για τον Ζακ Μαγιόλ και θα μάθει ίσως μέσα από την ταινία. Αυτό που είναι παράδοξο, περίεργο, είναι ότι ο Ζακ Μαγιόλ ξεκίνησε τις καταδύσεις όταν ήταν σε ηλικία 40 χρόνων. Το λέω αυτό γιατί 40 χρόνων υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνουν στη σύνταξη στη ζωή τους. Άρα δεν είναι κάτι που ξεκίνησε σαν ένα νεανικό πάθος το οποίο το κυνήγησε. Να πω δύο λόγια παραπάνω για το ντοκιμαντέρ. Αυτό που κατάλαβα πολύ σύντομα με το που ξεκινήσαμε την παραγωγή είναι ότι ο Ζακ Μαγιόλ της ταινίας Απρέντο Γαλάζιο και ο Ζακ Μαγιόλ ο αληθινός δεν έχουν καμία σχέση. Ήταν δύο τελείως διαφορετικοί άνθρωποι. Αυτό είναι παράξενο γιατί όταν ασχολείσαι με μια ταινία θρύλο, θέλεις να πιστεύεις ότι ένα κομμάτι της θα το συναντήσεις και στην ταινία που κάνεις. Το μόνο κομμάτι ήταν η ελεύθερη κατάδυση. Αυτό δηλαδή είναι που συνάντησα στην ταινία. Όλα τα άλλα από άποψη, χαρακτήρα και προσωπικότητες ήταν τελείως διαφορετικά. Και πολύ γρήγορα λοιπόν αποφάσισα ότι θα κάνω μια ταινία που δεν θα είχε καμία σχέση με τα Πέρα του Γαλάζιο υποχρεωτικά. Ακολουθήσαμε τα βήματα ενός ανθρώπου ο οποίος ταξίδευε όλη του τη ζωή σε όλο τον πλανήτη. Άλλαζε χώρες συνέχεια, δεν είχε πουθενά σπίτι. Ζούσε μεταξύ Ευρώπης, Αμερικής και Ασίας. Νομίζω ότι προς το τέλος της ζωής του, από ό,τι έχω καταλάβει, το σπίτι που θα ήθελε να έχει είναι στην Ιαπωνία. Και αυτό ήταν και η μεγαλύτερη ανακάλυψη που έκανα σε αυτή την ταινία. Ότι η Ασία έχει κάτι που αυτόν τον άνθρωπο τον τράβηξε και τον γοήτευσε και ιδανικά θα ήθελε να έχει τελειώσει τη ζωή του εκεί, αλλά δεν τα κατάφερε. Βεβαίως, η ταινία σου με το Απέραντο Γαλάζιο μοιράζονται κάτι ακόμα κοινό, το Jean-Marc Barr. Αναρωτιόμουν αν από την αρχή ξέρατε ότι θέλατε να έχετε τον Jean-Marc Barr ως αφηγητή αυτού του ντοκιμαντέρ και θα ήθελα και στη συνέχεια και ο ίδιος να μας μιλήσει για αυτό που λες και εσύ, το πόσο διαφορετικός είναι ο Ζακ Μαγιόλ στη μυθοπλασία και στην πραγματικότητα. Ξεκινήσαμε από τη συνέντευξη του Jean-Marc Barr για την ταινία, ως δηλαδή ηθοποιό του Απέραντο Γαλάζιο. Δεν είχαμε ακόμα αυτή την ιδέα να είναι ο αφηγητής της ταινίας. Αυτό που ήξερα όμως και είχα αποφασίσει από νωρίς είναι ότι η ταινία θα έχει έναν αφηγητή. Νομίζω ότι ήταν μια ιδέα, brilliant ιδέα που λέμε, της παραγωγής Αποστολίδη που μια μέρα είπε «Γιατί να μην έχουμε τον Jean-Marc Barr να κάνει όλη την αφήγηση». Και κάπως όλο αυτό ήταν δεδομένο. Και ήταν και ένα ωραίο παιχνίδι, ξέρεις. Ένας άνθρωπος που έχει κάνει μια προσωπικότητα η οποία έχει δεν έχει σχέση, είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι ενδοκινηματογραφικό. Το σημαντικό φυσικά είναι τι θα έλεγε ο Μπάρα. Γιατί καλά εμείς το σκεφτήκαμε, αλλά τι θα έλεγε ο ίδιος. Όταν λοιπόν του στείλαμε την ταινία και είδε το πρώτο cut, επικοινώνησε αμέσως. Και αυτό που είπε ήταν ότι επιτέλους μια ταινία που δικαιώνει το Μαγιόλ. Και το λέω αυτό διότι είναι σημαντικό τελικά. Το γεγονός ότι ο Ντόλφιν Μάν μιλάει για τον πραγματικό Ζακ Μαγιόλ και όχι για τον μυθοπλαστικό Ζακ Μαγιόλ. Κύριε Μπάρ, είχατε παίξει τον χαρακτήρα στην ταινία μυθοπλασίας και τώρα αφηγείστε κομμάτια από τη ζωή του σε μια ταινία ντοκιμαντέρ. Πώς είναι οι δύο διαφορετικοί άνθρωποι, ο μυθοπλαστικός Ζακ Μαγιόλ και ο πραγματικός για εσάς? Bonjour, je suis très Bonjour, je suis très content d'être ici dans le Centre culturel français. Il m'accueille tellement bien partout dans le monde. Merci. Je suis acteur, je fais beaucoup de rôles dans ma vie. Γεια σας, χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ που είμαι εδώ απόψε μαζί σας για την παρουσίαση αυτή της προβολής. Είμαι ηθοποιός και κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα. Bien sûr que Le Grand Bleu était mon premier rôle, grande aventure de tournage, un an de tournage, et j'ai vu l'effet phénoménal de ce que peut être le succès d'un film. Το Απέραντο Γαλάζιο, όπου υποδιόμουν τον Ζακ Μαγιόλ, ήταν η πρώτη μου ταινία και ήταν μια μεγαλειώδης ταινία. Κράτησαν τα γυρίσματα ένα χρόνο
και αλλάξαμε πάρα, πάρα πολλά μέρη στη γη, ταξιδέψαμε πάρα πολύ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και ήταν η πρώτη ευκαιρία και εμπειρία που είχα για την επιτυχία, για την καταπληκτική επιτυχία που μπορεί να έχει μια ταινία. Quand j'ai, à cette époque, et encore aujourd'hui, je prends le métier d'acteur très important, mais je ne le prends pas du tout au sérieux. Ήδη από εκείνη την εποχή και ακόμα και τώρα, για μένα η δουλειά του ηθοποιού, το επάγγελμα του ηθοποιού είναι πολύ σημαντικό, αλλά δεν το παίρνω καθόλου στο σοβαρά. Quand on a tourné, j'avais compris que Luc Besson avait pris cette phénomène qui est Jacques Maillol et dans son génie, il a pu transformer cette histoire dans un fable. Ήδη όταν ήμασταν στα γυρίσματα της ταινίας, είχα αντιληφθεί ότι ο Λουκ Μπεσόν πήρε αυτή την προσωπικότητα του Ζακ Μαγιόλ και με τη δική του μεγαλοφυΐα, κινηματογραφική μεγαλοφυΐα, τον μετέτρεψε σε έναν μύθο. Donc heureusement, j'ai pas pris le succès du Grand Bleu du tout au sérieux. C'était quelque chose pour moi, un énorme cadeau, mais ce qui était plus important pour moi, c'était d'apprendre le métier d'acteur. Και έτσι αυτή την εμπειρία του απέραντου γαλάζιου δεν την πήρα, την επιτυχία μάλλον, όχι την εμπειρία, την επιτυχία του απέραντου γαλάζιου δεν την πήρα καθόλου στα σοβαρά. Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία. Και αυτό που με ενδιέφερε από πίσω ήταν ο ίδιος ο χαρακτήρας, αλλά και η δουλειά του ηθοποιού που είχα μπροστά μου να εξερευνήσω. Donc pendant le succès du film, je pense que j'avais la clarté de vision de voir comment le succès de ce film a éclipsé complètement l'homme réel qui l'a inspiré. Και σε αυτή την εποχή, με την επιτυχία της ταινίας, παρότι ήμουν οπωσδήποτε μέσα σε αυτό, μέσα στη μέθη αυτού του πράγματος, είχα την διάβγεια πνεύματος να διακρίνω πώς αυτή η τεράστια επιτυχία έκρυψε πολλές πλευρές και παραμέρισε την προσωπικότητα του ίδιου του Ζακ Μαγιόλ. Et donc, j'avais un certain regret quant à Jacques. Je voyais aussi un homme qui vieillissait, qui n'était plus dans sa pleine force comme il était auparavant, et à sa mort, je n'étais pas étonné. Και έτσι πραγματικά μου έμεινε μια θλίψη σε σχέση με τον ίδιο τον Ζακ Μαγιόλ που τον έβλεπα. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε κάνει τόσα πολλά, ήταν ο Θεός της θάλασσας και άρχισε να γερνάει σιγά σιγά και στο θάνατό του δεν με εξέπληξε. Et donc ce vide qui existait un petit peu à cause du célébrité du film et l'éclipse du vrai homme, quand Lefteris m'a contacté pour être interviewé pour le film, j'ai dit tout de suite oui. Και από τότε κράτησα αυτό το κενό μέσα στην ψυχή μου, έμεινε το κενό αυτό μέσα στην ψυχή μου, με αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος είχε παραμεριστεί σαν προσωπικότητα και μέσα στην ταινία και γι' αυτό όταν ο Λευτέρης ο Χαρίτος μου πρότεινε να είμαι αφηγητής στο ντοκιμαντέρ, είπα αμέσως ναι. Et comme Lefteris a dit, quand j'ai vu le film, ce vide a été rempli. Και όταν είδα αυτή την ταινία, αυτό το κενό μέσα μου γέμισε. Parce que Maillol était un vrai personnage, un vrai héros. C'était un nomade. Il était seul. Il a vécu sa passion et il a payé le prix. Γιατί ο Μαγιόλ ήταν πραγματικά ένας ήρωας, μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Ένας νομάς που αποφάσισε να ζήσει μέχρι το τέλος το πάθος του και βεβαίως πλήρωσε το τίμημα γι' αυτό. Τον είχατε γνωρίσει και θα σας κάνω μια ελαφρώς, όχι ελαφρώς, απόλυτα υποθετική ερώτηση. Τι νομίζετε ότι θα ένιωθε ο ίδιος βλέποντας αυτό το ντοκιμαντέρ για τη ζωή του
Και αν αυτό το κενό που λέτε ότι νιώσατε στην ταινία του Λουκ Μπεσόν ήταν κάτι που ένιωσε και εκείνος, ότι δεν ήταν η ζωή του, αλλά ήταν ένας μύθος. Oui, bah, le vide, je pense qu'il le sentait dès que le film a pris des proportions mondiales. Un exemple que je dis souvent maintenant que je suis avec l'Astéris, à sa mort par exemple, parce que les gens me voyaient comme Jacques Maillol. Ναι, πιστεύω ότι το ίδιο κενό ένιωθε και ο ίδιος, κυρίως όταν η ταινία πήρε διεθνής, είχε μια διεθνή εμβέλεια. Και θα σας πω τώρα έναν έκδοτο που συχνά το λέω. Et donc, d'une certaine manière, le film a volé son identité. Vraiment, il y avait, même à sa mort, quelques jours après sa mort, un metteur en scène très connu, Raoul Ruiz, m'a téléphoné de Santiago. Και πριν την ημέρα του θανάτου του, καταλάβαμε και όλοι και το νιώσαμε ότι αυτή η ταινία είχε κλέψει την ταυτότητά του. Και μάλιστα εκείνη την ημέρα λαμβάνω ένα τηλεφώνημα από τον Σαντιάγκο, από τον περίφημο Ραούλ Ρουίς. Et donc au téléphone, je réponds. Et il dit, oh, t'es pas mort. Et je dis, mais comment? Elle a dit, non, bah, sur la couverture du journal ce matin, il y a une photo de toi. En dessous, c'est marqué, Jacques Maillol est mort. Και ναι, αυτό που ήταν πολύ περίεργο για μένα προσωπικά ήταν ότι εγώ ο ίδιος για τον κόσμο ήμουν ο Ζακ Μαγιόλ, εφόσον εγώ εισάρχωνα αυτό το ρόλο στην ταινία, κυκλοφορούσα στον δρόμο και όλοι νομίζαν ότι είμαι ο Μαγιόλ. Και ο Ρουίς με παίρνει από το Σαντιάγκο και μου λέει, μα δεν πέθανες. Όχι, αφού είμαι στο τηλέφωνο. Λέει, μα βλέπω μια μεγάλη εφημερίδα, πρωτοσέλιδο, είναι η φωτογραφία σου και από κάτω λέει, ο Ζακ Μαγιόλ πέθανε. Donc je pense que Jacques, envers Dorfman, il aurait été très fier, mais il aurait pensé qu'il n'y avait pas assez de photos de lui. Αυτό λοιπόν που προσωπικά πιστεύω, αν υποθετικά, αν ο Ζακ Μαγιόλ είχε δει αυτό το ντοκιμαντέρ, θα ήταν πάρα πολύ περήφανος, αλλά ο ίδιος πραγματικά θα σκεφτόταν ότι δεν έχει αρκετές φωτογραφίες δικές του μέσα στην ταινία. Κάνοντας αυτό το ντοκιμαντέρ, ήθελα να ρωτήσω και τους δυο σας αν καταλάβατε κάτι βαθύτερο για το χαρακτήρα του, για την προσωπικότητά του, για το πάθος του, κάτι που δεν μπορούσες να αντιληφθείς διαβάζοντας μια βιογραφία του ακόμα και στη διάρκεια της έρευνας για την ταινία, αν αυτή η αιμονή του έγινε πιο ξεκάθαρη σε εσάς στη διάρκεια των γυρισμάτων και της προετοιμασίας του φίλου. Ναι. La chose qui nous lie, je pense, le spectateur avec les créateurs du Grand Bleu aussi bien que Dolph Inman. Αυτό που μας ενώνει σαν δημιουργούς της ταινίας του Πέρα του Γαλέζου αλλά και του κυρίως του Dolph Inman. C'est cette profondeur d'esprit qui arrive avec l'être humain et la mer. Είναι αυτό το βάθος, το πνευματικό βάθος που ενώνει τον άνθρωπο αυτό με το βυθό της θάλασσας. Jacques, en tout cas pour moi, de me donner le cadeau de faire la plongée, m'a introduit un calme et un mise en contact avec mon propre insignifiance qui rend la vie très belle. Το μεγάλο δώρο που μου έκανε ο Ζακ Μαγιόλ εμένα προσωπικά είναι να με μοιήσει στις καταδύσεις, να με κάνει να γνωρίσω αυτό τον κόσμο και κατά τη διάρκεια αυτών των καταδύσεων να ατενίσω την ασημαντότητά μου, κάτι το οποίο μου έδωσε μια υπέροχη ζωή εκ των υστέρων. C'est un amour, et je pense que cet amour, Lefteris, la
bien su faire sortir de tous les gens qui étaient interviewés et qui faisaient partie de ce film. Εδώ πρόκειται πραγματικά για αγάπη, για βαθιά αγάπη και πιστεύω ότι ο Λευτέρης κατάφερε να το αποδώσει αυτό και κατάφερε να το βγάλει σε, όλα τα, σε όλες τις συνεντεύξεις που έκανε με όλους τους ανθρώπους σε κάθε πλευρά, σε κάθε μεριά του πλανήτη. Donc je pense, Lefteris, ça c'est la chose qui nous lie tous pour ce film. Και νομίζω, Λευτέρη, ότι αυτό είναι που μας ενώνει εμάς μέσα σε αυτή την ταινία. Ακούγοντας τον Ζαν-Μάρκ, σκεφτόμουν ότι υπάρχει κάτι συναρπαστικό όταν βουτάς τη ζωή ενός ανθρώπου. Δεν υπάρχει βιογραφία για τον Ζαν Μαγιόλ. Για κάποιο λόγο δεν είναι τόσο μεγάλος και σπουδαίος ώστε να γράψει κάποιες βιογραφίες γι' αυτό. Όταν ξεκινήσαμε λοιπόν όλη η ομάδα να ψάχνουμε και να κάνουμε έρευνα, υπήρχαν λίγα που μπορούσαμε να μάθουμε. Υπήρχε πάρα πολύ υλικό σε βίντεο. Είχε γυρίσει τον εαυτό του πολλές φορές να κάνει βουτιές, αλλά πολύ σπάνια μιλούσε για τον εαυτό του. Και το μεγάλο βιβλίο πάνω στο οποίο στηρίζεται το voice-over του Ζαν-Μάρκ στην ταινία, όταν στη διάρκεια και του σεναρίου που γράψαμε μαζί με τον Γιούρι, αλλά και στο μοντάζ πολύ, πρέπει να το διάβασα πάνω από 10 φορές, προσπαθώντας να βρω ακόμα και λέξεις ή μισές προτάσεις για να μπορέσω να φτιάξω μια ολόκληρη πρόταση η οποία θα φυγείται κάτι λίγο πιο προσωπικό. Απ' την άλλη, είναι πάρα πολύ γοητευτικό όταν αρχίζεις και γνωρίζεις σιγά σιγά ανθρώπους, είτε που γνώρισαν το Μαγιόλ, είτε που έχουν να κάνουν με το legacy, πώς το λέμε το legacy. Το θρύλο. Με αυτό που άφησε, την κληρονομιά του ιδίου. Αρχίζεις σιγά σιγά και μπαίνεις μέσα σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει υπάρξει. Και αυτό έχει μια παράξενη μαγεία, γιατί εγώ προσωπικά έζησα και το θαυμασμό, πολλές φορές και την απέχθεια, και αναρωτιόμουν γιατί αυτός ο άνθρωπος έζησε έτσι. Και όταν τελικά κατέληξα στην Ιαπωνία και κατάλαβα αυτή τη βαθιά πνευματικότητα που προσπάθησα και πολύ να υπάρχει στην ταινία, η οποία νομίζω στηρίζει ακριβώς το μεγαλείο της ψυχής αυτού του ανθρώπου, γιατί κατά τα άλλα είναι ένας θνητός ανόλυσμος με τα ελαττώματα που πολλοί από εμάς κουβαλάμε. Όμως αυτό το ταξίδι που έκανε μέσα στο βυθό της θάλασσας και που πολλές φορές πολλοί δείτες σύγχρονοι που ζουν στο σήμερα μίλησαν για το ταξίδι αυτό μέσα σου, ότι όταν καταδύεσαι στο βυθό είναι σαν να καταδύεσαι τον εαυτό σου. Αυτό νομίζω είναι ίσως από τα 2-3 πιο μοναδικά επιτεύγματα αυτής της ταινίας. Ότι αν το καταφέραμε, προσπαθήσαμε πάρα πολύ να δώσουμε αυτή την αίσθηση της κατάδυσης στον πραγματικό βυθό με της κατάδυσης στο βυθό που υπάρχει μέσα μας. Αν κάποιος από εσάς έχει κάποια ερώτηση, μπορεί βεβαίως να ρωτήσει τώρα. Ήθελα να σε ρωτήσω όμως αν το να θαυμάζεις ένα χαρακτήρα για τον οποίο κάνεις μια ταινία, ένα ντοκιμαντέρ, είναι κάτι που σε βοηθά ή σε εμποδίζει, και αν εσύ ξεκίνησες με έναν θαυμασμό απέναντι στο Μαγιόλ ή ήταν κάτι που ήρθε στη συνέχεια καθώς δούλευες πάνω στην ταινία. Κοίτα, νομίζω τελικά πρέπει να υπάρχει θαυμασμός. Και το λέω αυτό γιατί ακόμα και στη δομή, στο μοντάζ της ταινίας, αναρωτήθηκα πολύ συχνά όταν μια ζωή, η βιογραφία ενός ανθρώπου μοιραία τελειώνει με το θάνατό του και όταν ο θάνατος αυτός είναι κάτι από μόνος του, θέλεις να τελειώσεις μια ταινία με αυτό το γεγονός. Και απάντησα πολύ συνειδητά όχι, γιατί υπάρχουν πολλά θέματα που θίγει η ταινία, τα οποία δεν έχουν να κάνουν με το θάνατο, αλλά με τη ζωή και ίσα-ίσα με μια γιορτή της ζωής, έτσι, γιατί η σύνδεσή μας με τη φύση είναι μια μεγάλη γιορτή. Άρα ο θαυμασμός πρέπει να υπάρχει, αλλά όταν βρίσκεσαι εκεί στο δωματιάκι του μοντάζ και είσαι χωρίς ήλιο και χωρίς τίποτα 12 ώρες της ημέρας, αφενός αυτό πρέπει να υπάρχει για να σε κρατάει να πηγαίνεις, όμως όλα τα υπόλοιπα κάνουν μια ενδιαφέρουσα ταινία. Και όταν είχαμε πάει στο Καναδά να κάνουμε pitch στην ταινία για να βρούμε χρήματα σε ένα μεγάλο γνωστό φεστιβάλ, το Hot Talks, φυσικά ήταν μια ερώτηση που μας είχε τεθεί, θα κάνετε μια αγιογραφία του Ζαν Μαγιόλ? Η απάντηση είναι πάντα όχι. Κανένας δεν θέλει να βλέπει αγιογραφίες, νομίζω, στον κινηματογράφο. Όλοι θέλουμε να βλέπουμε ελαττωματικούς ανθρώπους οι οποίοι την πατάνε και έχουν πολλά προβλήματα. Ήταν όμως μια πολύ όμορφη ισορροπία στον Dolphin Man, γιατί
Είχαμε αρκετές πληροφορίες για να βγάλουμε αυτή την πλευρά του Μαγιόλ, την όχι και τόσο κομψή, αλλά το μεγαλείο της ψυχής του και η αγάπη του για τη θάλασσα και το πάθος του για αυτό που έκανε είναι παντού. Δηλαδή, όπου και να γυρίζαμε την κάμερα, τελικά αυτό υπήρχε. Οπότε, ακόμα και όταν μιλάγαμε για όλα τα σκοτάδια και τα περίεργα σημεία της ψυχής του, το μεγαλείο πάντα έρχονταν από πίσω και μας έσωνε. Έτσι κι αλλιώς νιώθω ότι ο ίδιος ήταν ένας τόσο αντιφατικός και τόσο σύνθετος χαρακτήρας που ακόμα και να ήθελες να κάνεις μια γεωγραφία για αυτόν, θα ήταν δύσκολο να τα καταφέρεις. Ναι, και επίσης να πω κάτι ότι από την πολύ αρχή ο στόχος μου ήταν αυτή την ταινία να μπορούν να τη δουν όσο πιο πολλοί θεατές γίνεται και να είναι μια ταινία αγάπης, ας το πω έτσι. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Είμαι κι εγώ όσο περίεργος είμαστε όλοι και μου αρέσουν κάτι ταινίες που όλοι πεθαίνουν και έχουν περίεργα μυστικά έτσι, πράγματα που συμβαίνουν μέσα τους. Αλλά ήθελα τον Dolphin, επειδή ακριβώς μιλάει για τη θάλασσα, γιατί το πιστεύω ότι μιλάει για τη θάλασσα, να είναι μια ταινία που τελικά όταν τελειώνει σου αφήνει αυτή τη γλυκόπικρη γεύση μιας σύνθετης ζωής. Και όπως ο Jean-Marc Barr και εσύ μετά από αυτή την ταινία το είχες ήδη ή απέκτησες το μικρόβιο της θάλασσας των καταδύσεων? Όχι, εμένα μου έφυγε. Αν είχα κάτι λίγο στην αρχή μου έφυγε. Και επειδή στην πορεία γνώρισα διάφορους που μου λέγανε «Χάρηκα πολύ, ψευγνώρισα, έλα, μία ώρα θα σου πάρει, θα μάθεις, θα κρατάς την αναπνοή σου 3 ώρες». Όσο πιο πολύ, ο Στέλιος Αποστολόπουλος, να πω σε αυτό το σημείο, διευθυντής φωτογραφίας της ταινίας, ο οποίος νομίζω έχει κάνει μερικά πολύ μαγικά πλάνα και είναι μια συνεργασία που δεν θα ξεχάσω, βούταγε κάθε φορά. Εγώ σαν σκηνοθέτης δεν βούταγα ποτέ, καθόμουν στη βαρκούλα στον ήλιο και εγώ ήμουν και περίμενα 2, 3, 4 ώρες που του είχα δώσει storyboard, τα πλάνα, αλλά ξέρεις, όταν βουτάς, αυτό κατάλαβα από το πρώτο γύρισμα. Όταν κάνεις υποβρύχια γυρίσματα, ό,τι γίνει. Δηλαδή, φυσικά και ξέρει ο διευθυντής φωτογραφίας ότι θέλεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι 100% θα το έχει. Και επίσης αυτό το ότι πάμε άλλη μία, δεν υπάρχει. Γιατί κάθεται 1-2 ώρες όσο κρατάνε οι μπουκάλες του και τραβάει πλάνα. Και αν τελειώσει, τελειώνει το γύρισμα. Οπότε γνωρίζοντας όλους αυτούς τους ανθρώπους, θέλω να πω ότι δεν είναι πολύ κανονικό να πηγαίνεις 300 μέτρα κάτω από το βυθό. Και επίσης λένε ότι έχουμε ανακαλύψει πιο πολύ το διάστημα παρά το βυθό της θάλασσας, σαν είδος. Και κάτω από τα 50-60 μέτρα υπάρχει μόνο σκοτάδι και ησυχία. Και όταν είχα στείλει ένα email στον William Troubridge, τον παγκόσμιο πρωταθλητή άπνοιας που εμφανίζεται στην ταινία, κάποια στιγμή όταν φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε τον ήχο, του λέω: «Πρέπει να μου πεις τι γίνεται εκεί, γιατί εγώ πρέπει κάπως να το φτιάξω». Και μου απάντησε μονολεκτικά: «Τίποτα. Δεν υπάρχει κανένας ήχος». Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν μου άρεσε πολύ αυτή η απάντηση, γιατί το τίποτα δεν είναι κάτι που ο θέατης το προσλαμβάνει ως κάτι να βλέπει μια ταινία. Πρέπει κάτι να έχεις, ακόμα και αν αυτό είναι σαν να είναι τίποτα. Αλλά νομίζω ότι ναι, 300 μέτρα που έχει φτάσει πια το ρεκόρ κάτω από τη θάλασσα, στο σκοτάδι και στο τίποτα είναι περίεργο. Με την ταινία ταξιδέψατε πολύ και ταξιδεύετε ακόμα. Ήθελα να μου πείτε πώς αντιμετωπίζουν διαφορετικά κοινά την ιστορία του Ζακ Μαγιόλ και τον ήρωα αυτό. Είναι κάτι που θα ήθελα να ακούσω και από τους δυο σας. Voilà, donc c'est une question pour Wouda, parce que Wouda, en l'occurrence, vous avez voyagé beaucoup avec le film, et toi avec le Grand Bleu et le Thames avec ça. Et comment vous avez ressenti, comment les gens comment ont ressenti le film à travers le monde? Le Grand Bleu a eu un grand impact mondial. Ça, c'est une chose que j'ai témoigné dans mes voyages avant et aussi avec mes voyages avec ce film. Το απέραντο γαλάζιο είχε τεράστια απήχηση παντού. Αυτό είναι ένα πράγμα πραγματικά που το ένιωσα και το κατάλαβα μέχρι το κόκαλο όσο ταξίδευα για αυτήν την ταινία. Et donc, je pense que dans nos voyages, Lefteris et moi, on a témoigné cet amour, mais on a aussi eu le plaisir de voir que Dolphin Man rallumait les mêmes émotions et les mêmes passions. Et donc,
ça continue encore cette aventure. Αλλά χάρηκα πάρα πολύ γιατί αντιλήφθηκα ότι και με τον Dolphin Man αυτό το πάθος αναζωπυρώθηκε και πάλι οι άνθρωποι, και πάλι έχει τεράστια απήχηση στο κοινό και χαίρομαι γιατί αυτό το κρατάει ζωντανό. C'est intéressant à quand même témoigner que dans le film, le personnage que je joue part avec les dauphins. Part avec le dauphin. On peut voir ça plein de manières différentes. Soit c'est un fable et il part devenir un dauphin. Soit on le regarde en réalité et il se suicide. Et je pense que ces émotions-là, avec... Maintenant qu'on connaît Jacques Mayol, peut-être aussi on peut comprendre son suicide. Στην ταινία Μυθοπλασίας, ο Jacques Mayol στο τέλος φεύγει μαζί με τα δελφίνια. Φεύγει μαζί με τα δελφίνια και στο ντοκιμαντέρ στην ουσία αυτοκτονεί. Και τα δύο με μία έννοια είναι πραγματικά. Και ίσως με αυτή τη βοήθεια της μυθοπλασίας μπορούμε καλύτερα να καταλάβουμε την αυτοκτονία του Ζακ Μαγιόλ. Έφυγε με τα αδελφίνια. Αυτό που είναι πολύ ωραίο και νομίζω μαγικό και που έχουμε ζήσει με τον Ζαν Μάρκ, έχουμε πάει μαζί στο Τόκιο, στην Αοζέα, στη Γαλλία, σε αυτό το μεγάλο και σπουδαίο φεστιβάλ, στη Θεσσαλονίκη και τώρα ήρθε μαζί μας και στην Αθήνα. Όταν ξεκίνησε η ταινία να προβάλλεται, γιατί έχει προβληθεί σε πάρα πολλές χώρες και της Ευρώπης αλλά και στον κόσμο και τώρα θα πάμε και στην Αμερική, είναι ότι τελικά αυτό που συνδέει δεν είναι τόσο δύσκολο να συνδεθούν τόσο διαφορετικοί πολιτισμοί τελικά στον πλανήτη και αν πρέπει να πω κάτι το οποίο ανακάλυψα και μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση είναι ότι ενώ υποτίθεται ότι είμαστε πολύ διαφορετικοί μεταξύ μας, ακόμα και από χωριό σε χωριό είμαστε διαφορετικοί μεταξύ μας, πόσο μάλλον από χώρα σε χώρα και από Ήπειρο σε Ήπειρο. Κάπως ο κόσμος μπήκε μέσα και είδε αυτή την ταινία και τελικά η δύναμη της φύσης είναι τόσο μεγάλη και νομίζω έχουμε τόσο πολύ ανάγκη κάποιον τελικά να το πει έτσι απλά, ότι η φύση είναι σπουδαία, χωρίς τίποτα άλλο. Που η συγκίνηση που έχω πάρει από τους θεατές είναι μοναδική. Και ενώ είμαι και εγώ ένας αρκετά κοινικός, δυτικός, περίεργος άνθρωπος, με αυτή την ταινία είδα ότι ο κόσμος διψάει για αυτή την επιστροφή στη φύση. Και μια πάρα πολύ ωραία, μια πολύ ωραία αίσθηση που μεταφέρει ο κόσμος είναι ότι μετά την ταινία θέλουμε να πάμε στη θάλασσα. Μου το έχουν πει πολλοί και πολύ διαφορετικοί άνθρωποι. Και επίσης τώρα στην Ελλάδα που αυτές τις μέρες τώρα με όλες αυτές τις συνεντεύξεις και όλο αυτό για την ταινία που έχω έρθει σε επαφή και με νέα παιδιά, νέα 20, 22, 24, που δεν περίμενα με τίποτα να αντέξουν 80 λεπτά να δουν κάτι τέτοιο, μου λένε το ίδιο. Τι ωραία που είναι η θάλασσα. Και τελικά βλέπεις αυτό που αν με ρώτηγες πριν από 5 χρόνια δεν θα το έλεγα ποτέ μόνος μου. Έχοντας κάνει την ταινία πλέον το έχω νιώσει στο πετσί μου ότι αυτό το τεράστιο πράγμα που είναι 70% του πλανήτη μας ενώνει. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια ερώτηση. Έχουμε μικρόφωνο εδώ μπροστά. Εγώ βρίσκομαι εδώ εκπροσωπώντας το Δήμο Αμοργού, το Δήμαρχο, τον Άβαρχο, τον κύριο Φωστιέρη, το Δημοτικό Συμβούλιο και τους κατοίκους της Αμοργού. Βεβαίως η ταινία «Το απέραντο γαλάζιο» υπήρξε σταθμός για την Αμοργό, σταθμός για τις καταδύσεις. Έκανε το νησί μας γνωστό παγκοσμίως και βεβαίως την μικρή παραλία της Αγίας Άννας με το μεγαλείο της απλότητος και φόντο το μοναστήρι. Και βεβαίως για όλα αυτά διαχρονικά ευγνωμονούμε το Λικ Μπεσόν και βεβαίως το Ζαν Μαρκ Μπαρ και τον Ζαν Ρενό, οι οποίοι έγιναν δικοί μας άνθρωποι ερμηνεύοντας αυτούς τους τεράστιους ανθρώπους των καταδύσεων, τον Ζακ Μαγιόλ και τον Ουμπέρτο Πελιτζάρη, οι οποίοι πραγματικά
είναι μυθικά όντα στα μάτια του απλού κόσμου, όταν ένας άνθρωπος κατεβαίνει χωρίς μπουκάλες στα 100 μέτρα εκείνη την εποχή, και όταν στα, το 76 νομίζω ήταν, και όταν στα 56 του χρόνια κατεβαίνει στα 130 μέτρα, είναι πραγματικά ένας μύθος, όπως η Γοργόνα. Είναι κάτι που πραγματικά οι άνθρωποι θέλουν να το δουν και κάπως διαφορετικά. Και ίσως βέβαια το είδε και εκείνος κάπως έτσι, ίσως τραυματικά, γιατί δεν έμοιαζε με τη ζωή του, όμως ήταν κάτι το πολύ όμορφο, γιατί έναν τόσο σημαντικό άνθρωπο, ο Λικ Μπεσόν, τον είδε έτσι στην μυθοπλασία του, του έδωσε κάποιες άλλες διαστάσεις. Βέβαια, το τραγικό του θανάτου του ήταν πολύ θλιβερό για όλους μας. Επίσης, θέλω να συγχαρώ τον Λευτέρη Χαρίτο για αυτή την πρωτοβουλία. Είναι πολύ σημαντικό να πραγματεύεσαι την πραγματική ζωή ενός τόσο πολυδιάστατου ανθρώπου, ο οποίος πραγματικά θέλει να δώσει μέσα από αυτή τη ζωή και μέσα από αυτό το έργο διδάγματα για την αγάπη στη ζωή, για την αγάπη στη θάλασσα, βαθιά νοήματα για το περιβάλλον, και εύχομαι από καρδιάς να είναι τόσο καλό τάξιδο και να έχει παγκόσμια επιτυχία, όπως και η ταινία του Λικ Μπεσόν. Επίσης, προσπαθώ να πω ότι αυτά τα τρία πράγματα, και το Authentic The Big Blue και η ταινία του Λικ Μπεσόν και βεβαίως το ντοκιμαντέρ του Dolphin Man, έχουν μια παράλληλη πορεία όταν βλέπω εδώ τον Ζαν Μαρκ Μπαρ που μας ενώνει, γιατί ήταν παρόν και στο πρώτο Authentic The Big Blue. Να είστε καλά, να έχετε υγεία και δύναμη και για άλλα τόσο σημαντικά έργα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχει κάποια ερώτηση, ο κύριος? Ναι, για τον κύριο Ζαν Μαρκ Μπαρ. Μας είπε και πριν ότι όταν έφυγε ο Ζακ Μαγιόλ από τη ζωή, τον πήρε φίλος του και του λέει, «Ζεις, θέλω να ρωτήσω, τον ενοχλεί τελικά αυτή η ταύτιση με τον πρωταγωνιστή, ενώ έχει κάνει πάρα πολλές ταινίες, μετά έχει πραγματικά μια σπουδαία καριέρα συνέχεια, αλλά ακόμα και τώρα όλοι τον έχουν ταυτίσει τόσο πολύ με τον Ζακ Μαγιόλ, τον ενοχλεί αυτό?» C'était un énorme... Jacques Mayol était un énorme cadeau dans ma vie. Jacques Mayol était un énorme cadeau pour moi dans ma vie. Mais je dois dire, pour garder la tête un peu saine, ma vie est devenue, surtout avec le Grand Bleu, je dois voir le monde comme un asile. Et moi, je suis le meilleur infirmier. Le meilleur infirmier. Για να πω, για να σας πω όμως τούτο, και κρατώντας λίγο τη πνευματική μου υγεία και ηρεμία, μπορώ να πω ότι μετά το Grand Bleu, έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος είναι ένα άσυλο και εγώ ο καλύτερος και ο πρώτος νοσοκόμος. C'est-à-dire que les gens sont tellement excités par le film. Mais moi, comme être humain, c'est mon job. Je ne dois pas prendre ça au sérieux. Donc je révèle, je prends grand plaisir à voir l'excitement et l'amour que les gens ont pour le Grand Bleu et Jacques Mayol. Et donc je leur calme dans cette situation. Λοιπόν, και πραγματικά ο κόσμος παθαίνει τέτοιο εξιταμέντο, είναι τόσο, δείχνει τέτοιο πάθος με αυτή την ταινία, αλλά εγώ είμαι ηθοποιός και δεν μπορώ να το πάρω και πολύ στα σοβαρά. Και έτσι μου αρέσει πραγματικά να τους βλέπω όλους πώς τρελαίνονται με την ταινία, και εγώ με μία αποστασιοποίηση βέβαια είμαι εκεί και να τους καθησυχάσω λίγο. Γιατί ξέρω πραγματικά ότι υπάρχει μία απόσταση από το πρόσωπο του Ζακ Μαγιόλ και εμένα τον ίδιο.
Ben, je fais ça pour moi, comme acteur. Je prends le métro, parce qu'après le Grand Bleu, je ne pouvais plus marcher dans les rues. Et je voulais absolument arrêter ça, parce qu'un acteur, il doit être invisible. Bon, je veux prendre le métro, marcher dans la rue, je ne veux pas que les gens me reconnaissent. Mais quand ça, ça arrive, je suis très heureux, mais je ne le prends pas au sérieux, voilà. Και λέει, ναι, ήταν λίγο περίεργο, αλλά εγώ αυτό το κάνω για τον εαυτό μου. Δηλαδή, βγαίνω στον δρόμο, παίρνω λεωφορεία και μετρό. Στην αρχή, όταν βγήκε η ταινία, δεν μπορούσα να κυκλοφορήσω στον δρόμο, διότι ήταν όλοι επάνω μου. Όμως πιστεύω ότι ένας ηθοποιός πρέπει να είναι αόρατος, στην ουσία. Γι' αυτό και εγώ προσπάθησα πάρα πολύ με τα χρόνια να βάλω τον εαυτό μου να κυκλοφορεί με έναν τρόπο αόρατο, να γίνομαι αόρατος μέσα στο μετρό και στα λεωφορεία. Και βέβαια όταν συμβαίνει να με αναγνωρίζουν, οπωσδήποτε μου κάνει μεγάλη χαρά, αλλά δεν μπορώ να το πάρω και στα σοβαρά. Πριν σας ευχαριστήσω, θα ήθελα να ρωτήσω το Λευτέρη. Έξω από την αίθουσα υπάρχουν οι κάσκες VR και πέρα από την ταινία υπάρχει και ένα VR project που έχει στηθεί γύρω από το finale. Μας πεις μερικά λόγια γι' αυτό. Είναι μια παραγωγή του Arte. Έγιναν τρία ταινιάκια των 6 λεπτών. Εδώ έχουμε ένα δεκάλεπτο στην ουσία που είναι ένα μοντάζ όλων μαζί. Υπάρχει μια θεματική που είναι ο William Troubridge, ο οποίος είναι ο δίτης που έχουμε και στην ταινία. Υπάρχει μια θεματική μιας κυρίας που ονομάζεται Sarah Campbell, η οποία κάνει γιόγκα. Και υπάρχει και ένας τρελός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τους καρχαρίες. Το ενδιαφέρον στο VR είναι ότι μεταφέρεσαι στην ουσία στο βυθό. Για όποιους δεν ξέρουν, είναι κάτι που φοράς αυτά τα γυαλιά και μπορείς να κοιτάξεις παντού, πάνω κάτω, αριστερά, δεξιά και πάντα υπάρχει κάτι που συμβαίνει. Μπορείς να γυρίσεις να δείξεις να μην σαν καρχαρία από πίσω σου. Θα σε ενθαρρύνω όλους, εφόσον έχετε χρόνο, να δείτε λίγα λεπτά από το VR Project. Και είναι και νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι πλέον είναι μια καινούργια ιδέα μέσα από την οποία κερδίζει και κάποια ταινία. Ακριβώς επειδή το VR είναι κάτι πολύ καινούργιο που απευθύνεται και σε πιο νεανικό κοινό. Αλλά είναι και ένα καινούργιο μέσο στο οποίο όλοι θέλουν να πειραματιστούν με αφορμή μια ιδέα. Οπότε το Dolphin Man ήταν μια ιδέα αρκετά ωραία ώστε να μπορέσει να μεταφερθεί και στο virtual reality κόσμο. Δεν ξέρω αν θα θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο στα όσα ήδη είπαμε. Αν όχι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ και εσάς. Και να ευχηθώ καλή επιτυχία στην ταινία, στην έξοδο της αίθουσας. Ευχαριστούμε πολύ.